πλησίασε τον ξένο, τον κοίταξε και είδε πως ήταν ένας νέος άντρας που έτρεμε από το κρύο και ήταν φοβισμένος. Πήγε κοντά του και ο νέος, στρέφοντας το κεφάλι του, τον κοίταξε κατάματα. Εκείνο, το μοναδικό βλέμμα, ήταν αρκετό για να κάνει τον Σίμωνα να τον συμπαθήσει. Έλυσε τη ζώνη του και έβγαλε το πανοφόρι του. Δεν είναι ώρα για κουβέντες. Έλα, έλα, φόρεσε αμέσως αυτό το πανοφόρι. Τον έπιασε από τους αγκώνες και τον βοήθησε να σηκωθεί. Καθώς στεκόταν όρθιος εκεί πέρα, ο Σίμωνας είδε πως τα χέρια του και τα πόδια του ήταν ομορφοκαμωμένα και το πρόσωπό του καλοκάγαθο και ευγενικό. Έριξε το πανοφόρι του πάνω από τους ώμους του νέου, του το φόρεσε καλά, το τύλιξε γύρω του δένοντας φυκτά τη ζώνη από τη μέση του, έβαλε ακόμα και το σκισμένο σκούφωτο για να τον εφορέσει στο κεφάλι του νέου. Ένιωσε όμως το δικό του το κεφάλι να κρυώνει και συλλογίστηκε... Εγώ είμαι τελείως φαλακρός, ενώ αυτός έχει μακριά σγουρά μαλλιά. Καλύτερα να του δώσω κάτι να φορέσει στα πόδια. Έβαλε τον νέο να καθίσει, τον βοήθησε να φορέσει τα τσόχινα παπούτσια και του είπε... Εντάξει φίλε, τώρα περπάτα να ζεσταθείς. Τα υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν αργότερα. Μπορείς να περπατήσεις. Ο νέος σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε ευγενικά το Σίμωνα, μα δεν μπορούσε να πει ούτε μια λέξη. Για δεν μιλάς. Κάνει πολύ κρύο για να μείνουμε κι άλλο εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε σπίτι. Έλα τώρα, πάρε το μπαστούνι μου και άμα νιώσεις αδυναμία, στηρίξου απάνω του. Περπάτα. Ο νέος άρχισε να βαδίζει και κινιόταν εύκολα, δίχως να μένει πίσω. Καθώς πήγαιναν, ο Σίμωνας τον ρώτησε. Και από πού θα είσαι? Δεν είμαι από αυτά τα μέρη. Έτσι είπα κι εγώ. Τους ξέρω όλους εδώ τριγύρω. Πώς έγινε όμως και βρέθηκες εκεί, πλάι στο ξοκλήσι? Δεν μπορώ να σου πω. Μην και σε λίστεψε κανένας. Κανένας δεν με λίστεψε. Με τιμώρησε ο Θεός. Ο Θεός βέβαια όλα τα κανοναρχά. Πρέπει πάντως να βρεις κάπου στέγη και τροφή. Πού θα ήθελες να πας? Όπου και να πάω, το ίδιο θα είναι για μένα. Ο Σίμωνας παραξενεύτηκε. Ο νέος δεν έδειχνε για αλήτης, μιλούσε ευγενικά, μα δεν έβγαζε κουβέντα για τον εαυτό του. Σκεφτόταν διαρκώς τι μπορούσε να έχει συμβεί και είπε στον ξένο. Τότε λοιπόν έλα σπίτι μαζί μου. Τουλάχιστον να ζεσταθείς λιγάκι. Έτσι ξεκίνησαν και οι δυο για το σπίτι. Το μεθύσι τώρα το περνούσε και ο Σίμωνας άρχισε να τη νιώθει την παγωνιά. Περπατούσε βαριανασένοντας και τυλίγοντας γύρω στο κορμί του το πανοφόρι της γυναίκας του, ενώ συλλογιζόταν. Ωραία τα κατάφερα. Βγήκα να αγοράσω προβιές και γυρίζω στο σπίτι μου δίχως πανοφόρι στη ράχη μου. Και το χειρότερο, κουβαλάω μαζί μου και έναν άνθρωπο γυμνό. Η Ματριώνα θα πετάξει από τη χαρά της. Και καθώς σκέφτηκε τη γυναίκα του, τον έπιασε θλίψη. Μα σαν είδε τον ξένο και θυμήθηκε με ποιο τρόπο τον είχε κοιτάξει στο ξοκλήσι, η καρδιά του γέμισε με μια γλυκιά χαρά.